Στα δικά μας και πάλι, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις με δεκάωρο εργασίας, συμψηφισμό με άδειες και ρεπό, αλλά και ατομικές συμβάσεις εργασίας, προβλέπει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Σφοδρά πειρά εκτοξεύει αντιπολίτευση. Περισσότερες ώρες στη δουλειά, χωρίς αμοιβή, προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν το προσωπικό 10 ώρες την ημέρα, για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, χωρίς να τους καταβάλουν επιπλέον αμοιβή. Ως αντιστάθμισμα, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ρεπό, περισσότερες ημέρες κανονική άδεια ή ισόπωση μείωση εργασίας για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Με το σχέδιο νόμου θα προτείνεται επιπλέον η αύξηση του ετήσιου πλαφών των υπεροριών σε 150 από 96 που είναι σήμερα για εργαζόμενους σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και σε 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους. Ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επιπλέον εργασία, ενώ το ωράριο εργασίας θα συμφωνείται είτε με επιχειρησιακή είτε με ατομική σύμβαση εργασίας. Στις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας 40 ώρων την εβδομάδα, θα προβλέπεται δυνατότητα υπερεργασίας έως 5 ώρες την εβδομάδα με ορομίσθιο προς αυξημένο κατά 20%. Το νομοσχέδιο αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση στα μέσα Μαΐου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κηρύττει πόλεμο στους εργαζόμενους με ευκαιρία την πανδημία. Προειδοποιούμε τον κύριο Μητσοτάκη μη διανοηθεί να φέρει αυτό το νομοθετικό έκτρωμα στη Βουλή.